Πάμε να πάρουμε λίγο εικόνα από την πανέμορφη Μίλατο εκεί, στην περιοχή. Σας μεταφέρουμε εικόνα. Εκεί είναι ο κύριος Γιώργος Λασιθιωτάκης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Κύριε Λασιθιωτάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Σας ζηλεύουμε τώρα. Είστε εκεί στην παραλία, από πίσω στη γραφική παραλία της Μιλάτου. Πανέμορφο τοπίο. Ναι, σήμερα είναι λίγο φορτουνιασμένο. Λίγο συνεφιασμένο σήμερα. Είχαμε λίγη βροχούλα. Αρχίζει και χειμωνιάζει. Εκεί στην παραλία βούτυξε κανείς σήμερα? Ψιλόβροχο, αλλά εντάξει, ορισμένοι. Έχει κάποιους που είναι και σημερινοί κολυμβητές. Ναι. Είχε πολύ λίγο. Σήμερα δεν ήταν και τόσο... Ο τουρισμός πώς πήγε στην περιοχή φέτος? Αρχικά, εντάξει, όλοι είμαστε επηρεασμένοι από την πανδημία. Ναι. Απλά, εντάξει, ευτυχώς η Μίλατος έχει και συντηρείται και από Έλληνες που έρχονται να απολαύσουν και εντός, αλλά και εκτός, έτσι, και εκτός Κρήτης. Μίλατο, ναι. Και προτιμούν τις ταβέρνες της Μίλατου. Και έχει, η Μίλατος έχει και μόνιμους κατοίκους, βέβαια το χειμώνα. Είναι μια περιοχή που έχει μόνιμους κατοίκους, έχει ζωή. Ναι, ναι, είναι γύρω στους 200 με 250. Μάλιστα. Κύριε Στεφανουδάκη, να δω. Όχι, κύριε Στεφανουδάκη, λάθος. Κύριε Λασιθιωτάκη. Ο Στεφανουδάκης είναι Σανγκάι, είδαμε πολλές συνδέσεις. Τα μπερδεύουμε. Να έχουμε λίγο εικόνα πίσω την παραλία και να κλείσουμε τη σύνδεση. Να μας μεταφέρετε λίγο έτσι την εικόνα της θάλασσας. Είναι ιδηλιακό, είναι ιδηλιακό το μέρος, έτσι, συννεφιά από πάνω νομίζω, έτσι, με το μπλε της θάλασσας, το βαθύ μπλε. Διαφοροποιείται από αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια. Τον ήλιο, τη θάλασσα, τη γαλάζια, τώρα είναι πιο χειμερινό. Κύριε Λασιθιωτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ξανακάνουμε σύνδεση. Θα τα ξαναπούμε. Είναι αυτό το βαθύ μπλε της θάλασσας, σε πλήρη αρμονία, του ουρανού είναι... με το φθινοπορεινό, έτσι, σκηνικό και με τα σύννεφα. Λοιπόν,